πρώτα στην πρεμιέρα. Όχι, τα είχαμε. Γιατί επιλέξαμε να κάνουμε πρεμιέρα Τρίτη, 13. Υπήρχε και ένα μάτι μάλλον από κάτω που δεν ήταν πολύ καλό. Και τη μέση της παράσταση άνοιξε όλη η πλάτη, όλο το φερμουάρ από το πάνω μέρος της πλάτης μέχρι το κάτω μέρος της ράχης. Και έπαιζα για 15 λεπτά με ανοιχτό φόρεμα από πίσω. Πάντως δεν καταλάβαμε κάτι. Τι να έκανα, τι να έκανα. Τι σχέση και σε εκείνη, δεν τελειώνει και σκηνή, να πάρω κουράγιο. Το φόρεμα διχοτομήθηκε. Εντάξει, υπήρχε μια περιπτυσία, θέλω να πιστεύω ότι δεν φάνηκε στο κοινό. Πάντως ο κύριος Γαλανός ήρθε και σε βοήθησε κάπως μπας και το κλείσουμε, αλλά δεν είχε καταλάβει ο Γαλανός ότι χάλασε το φερμουάρ από εδώ σε εδώ. Νόμιζε ότι κατέβηκε. Και οπότε προσπάθησε. Ο Τζιόμπας ούτε ασχολήθηκε, ξέρει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Το βάζει στην παράσταση. Τη ζωή σου ξύπνησε έτσι να το βάλει. Όχι, όχι, το έχω βάλει πολλές φορές και δεν θέλω άλλο. Είχε το γερο Νικολού και είχε ανοίξει το φόρμα πίσω. Δεν βοήθησε την κατάσταση. Δεν μπορούσα να βοηθήσω, να τώρα έμαθα. Δεν θα μπορούσα να βοηθήσω. Γιατί δεν θα έκλεινε, έχει πρόβλημα με το φόρεμα. Χάρη στο φερμουάρ. Συνέβησα κάποια ατυχήματα πριν αρχίσει η παράσταση. Τι συνέβη, τι έγινε. Κάτι δεν θες να τα πω όλα. Και αγχώθηκα. Γιατί έγινε, πέσανε το ένα πάνω στο άλλο και αγχώθηκα. Αλλά μου είπαν δεν φάνηκε. Δεν ξέρω, μάλλον ψέματα μου.